Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλημέρα. Σήμερα είναι 5η, 15 Ιουνίου του Eurogroup θα έλεγα. Η μέρα του Eurogroup σήμερα. Είναι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην πρωινή ανάγνωση και στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Δεν θα ξεκινήσουμε όμως με το Eurogroup. Δυστυχώς, θα ξεκινήσουμε με τα τραγικά νέα από το Λονδίνο. Χθες ήταν, θα λέει κανείς, αποφράδα ημέρα για το Λονδίνο. Αυξάνονται οι νεκροί, άγνωστο ακόμα πόσοι είναι, γιατί εδώ βλέπουμε τις εικόνες. Γιατί τα συνεργεία ψάχνουν, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα στους πάνω ορόφους, έτσι. Και μέχρι τώρα μετράνε 12 θύματα και 78 τραυματίες. Η Scotland Yard αναμένεται ο αριθμός να αυξηθεί πάρα πολύ, διότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί ο αριθμός των αγνοούμενων, όσο και ο αριθμός των νίκων που βρίσκονταν στον πύργο την ώρα της τραγωδίας. 78 είναι τραυματίες, 18 από αυτούς σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται. Μάλιστα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε. Ότι τα τελευταία νέα από το Λονδίνο είναι πως υπάρχουν έγγραφα που δείχνουν πως δεν υπήρχε τείχος πυροπροστασίας. Αυτό με κατάλληλο, την πυροπροστασία, ναι. Ναι, για τέτοιες περιπτώσεις και τέτοιες. Είχαν κάνει αυτή μια ανακαίνιση πρόσφατα, στην οποία το θέμα της πυρόσβεσης δεν είχε, νομίζω, πιστοποιηθεί. Με αποτέλεσμα να έχουμε, είδες πως απαραίτητη είναι η πιστοποίηση που λέμε μερικές φορές ότι άσε, δεν πειράζει. Να φύγουμε όμως από το καυτό και την τραγωδία αυτή στο Λονδίνο και τους νεκρούς που έχουμε. Να πάμε στο καυτό, και το είπα καυτό γιατί είναι το Eurogroup σήμερα 15 Ιουνίου που αναμένουμε να έχουμε αποτελέσματα. Να μην είναι αποφράση μέρα για την Ελλάδα το σημερινό Eurogroup. Λοιπόν, τι περιμένουμε να πάρουμε τώρα από εκεί? Θα πάρουμε τη δόση των 7,5 δισεκατομμυρίων, ίσως 8, οι πιο αισιόδοξοι λένε και 9. Θα κλείσει τυπικά η δεύτερη αξιολόγηση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα ανακοινώσει ότι θα παραμείνει στο ελληνικό πρόγραμμα, ενεργοποιώντας τη συμφωνία ουσιαστικά επί της αρχής. Το σημαντικό είναι πως παρά την απεσιοδοξία που μπορεί να υπάρχει λίγο στην κυβέρνηση και την μη θετική της αντιμετώπιση για το αν θα έχουμε ελάφρυνση του χρέους, υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στις Βρυξέλλες. Από εχθές γίνεται μια προετοιμασία σε τεχνικά επίπεδα του προσχεδίου της συμφωνίας, γίνεται επεξεργασία στο Λουξεμβούργο και αναμένεται οι τεχνοκράτες του Eurogroup στη συνέχεια να πάρουν απόφαση για το χρέος και για αυτά που θα πάρουμε. Mm-hmm. Πάντως υπάρχουν πιθανότητες για συμφωνία 100% αυτές οι πληροφορίες. Τώρα, σε περίπτωση που δεν πάρουμε διευθέτηση του χρέους, δεν μπούμε στο QE και δεν πάρουμε τη λύση των Γάλλων για την ρήτρα ανάπτυξης, υπάρχει το Plan B που λέμε. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει ενημερώσει τον κύριο Ντόναλντ Τούσκ, ώστε στις 22 στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής να υπάρξει το λεγόμενο Euro Summit. Αυτό είναι τα 19 κράτη-μέλη που ουσιαστικά έχουν το ευρώ, να γίνει μια σύγκληση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής και να πάρθει εκεί ενδεχομένως μια απόφαση. Να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Ελλάδα, κάλεσε χθες τους θεσμούς και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών, ο κύριος Πιέρ Μοσκοβισί, θέλοντας να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Να δούμε λοιπόν σήμερα τι θα γίνει. Πού θα καταλήξει η συμφωνία, σε τι θα καταλήξουμε. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Liberation, η οποία θα κυκλοφορήσει αύριο. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο, όπου λέει η εφημερίδα ξεκάθαρα, κύριε Μακρόν, δώστε χείρα βοηθεία στον ελληνικό λαό. Έχει έρθει η ώρα να ρυθμιστεί οριστικά το πρόβλημα του ελληνικού χρέους. Αυτό είναι γραμμένο με μικρά γράμματα στο κάτω μέρος του πρωτοσέλιδου μιας μεγάλης εφημερίδας της Γαλλίας. Να μείνουμε σε γαλλικό περιβάλλον, γιατί είχαμε ένα άρθρο του Πρωθυπουργού στη Le Monde και στην γερμανική Die Welt. Η απάντηση για τη βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας είναι πριν από όλα η ανάπτυξη, η δίκαιη, η βιώσιμη, η διατηρήσιμη ανάπτυξη, υπογραμμίζει ο κύριος Τσίπρας σε άρθρο του και στη Le Monde και στη γερμανική εφημερίδα. Λοιπόν, αυτά είναι, περιμένουμε, νεότερα δεν έχουμε. Βγαίνει ο ένας ο άλλος, λέει τις απόψεις του. Θα έχουμε τα νεότερα. Ήδη από χθες ο κύριος Κουλιαρέξ, ο κύριος Τσακαλώτος βρίσκονται στο Λουξεμβούργο εν ώψη του σημερινού Eurogroup. Λοιπόν, γυρνάμε σελίδα. Και αλλάζουμε κλίμα. Στα δικά μας. Να πάμε να πούμε καταρχήν ότι από τη Δευτέρα ο επικεφαλής του ποταμίου, ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, εισήχθη στο νοσοκομείο για προγραμματισμένη επέμβαση νεοπλασίας. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε. Φυσικά ο κύριος Νίκος Βούτης, ο πρόεδρος της Βουλής, επικοινώνησε με τον βουλευτή του ποταμίου, τον κύριο Μαυρωτά, για να μάθει νεότερα για την υγεία του κύριου Θεοδωράκη και ευχήθηκε να είναι καλά, ταχύ ανάρρωση και πλήρη ανάρρωση και γρήγορα να επιστρέψει στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε εντάχει στη σημερινή μας κοινοβουλευτική ατζέντα. Στις 9.30 έχουμε τις επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν. Και στη συνέχεια, στις 10, συνεδριάζει η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία, ναι, έχουμε τις αρσασιλίες. Λοιπόν, έχουμε και τις αρσασιλίες σήμερα των δύο βουλευτών που μόλις είδαμε στην προηγούμενη κάρτα μας. Τώρα βλέπουμε στην επόμενη κάρτα την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το σχέδιο νόμου που αφορά κύρωση. Είναι κύρωση στην ουσία αυτό. Περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κύρωση της προσαρμογής ελληνικής νομοθεσίας με σύμβαση της Βασοβίας του 2005, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχευση, δίμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Λοιπόν, το δεύτερο αντικείμενο είναι οι προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενσωμάτηση οδηγίας του 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου του Οκτώβριου του 2013 σχετικά με το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας ότι όλα αυτά είναι κυρώσεις ευρωπαϊκών οδηγιών στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και στην ελληνική νομοθεσία. Μάλιστα. Και υπάρχει και άλλο ένα. Είναι ενσωμάτωση επίσης οδηγίας. Το τελευταίο κομμάτι για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι της Επιτροπής, αυτό ακριβώς που βλέπουμε τώρα, της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Τώρα, στην επόμενη κάρτα μας που θα δούμε στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, στις 10 που θα συνεδριάσει, θα ασχοληθεί με το θέμα του Κορινθιακού κόλπου. Και στις 11 συνεδριάζει η Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας με αντικείμενο την τηλεϊατρική στην υπηρεσία της κοινωνίας. Επίσης στις 11 η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια θα συνεδριάσει για την ετήσια έκθεση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και ακρόαση από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, κύριο Ιωάννη Καραβοκύρη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το έργο των Επιτροπών της Βουλής. Χθες λοιπόν είχαμε την Εξεταστική Επιτροπή, όπου το ψηφιακό δίσκο με 17.000 ονόματα ατόμων που νοσηλεύτηκαν στο ΕΡΙΚΟΣ Ντινάν με δωρεάν νοσηλεία. Η αναβάθμιση θέσης χωρίς χρεώση θα έχει σύντομα στην κατοχή της η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα σκάνδαλα στο χώρο της υγείας. Ο ψηφιακός αυτός δίσκος βρίσκεται ήδη προς επεξεργασία στην οικονομική αστυνομία, ενώ οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή την αξιοπιστία της κατάθεσης του κυρίου Μαρτίνη. Φως στο θέμα των δωρεάν νοσηλείων αναμένεται να ρίξει ο ψηφιακός δίσκος με τα 17.000 ονόματα που αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εξεταστική Επιτροπή από την Οικονομική Αστυνομία που τον διερευνά ήδη. Ο πρώην πρόεδρος του νοσοκομείου ΕΡΙΚΟΣ Ντινάν, Ανδρέας Μαρτίνης, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, έκανε και πάλι λόγο για διαπλοκή στο νοσοκομείο, για παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων στη λειτουργία του, αλλά και στην πώλησή του. Όταν εγκαινιάστηκε, είπα ότι ήταν μνημείο αξιοποίησης της αλληλεγγύης και της εργασίας του Ερυθρού Σταυρού, τον Ντινάν. Δεν είπε κανένας τότε. Τώρα δήλωσα πως είναι μνημείο διαπλοκής. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων και πρώην πρωθυπουργών που του ζητούσαν να ικανοποιήσει αιτήματά τους, μεταξύ των οποίων και διορισμού στο νοσοκομείο, ενώ παρέπεμψε και στο ημερολόγιο της γραμματέως του για περισσότερα ονόματα. Ο κύριος Σαμαράς, σε επίπεδο προσώπων, μου ζήτησε τα λιγότερα χατήρια από όλους τους άλλους πολιτικούς. Κανένα, είπα, δεν μου ζήτησε ο Καραμαλής και ο Τσίπρας. Πάλι καλά. Από τους τότε αρχηγούς, δηλαδή. Και επειδή αρχίσαμε να αμφισβητείτε η αξιοπιστία μου, μπορεί να είναι κατηνιά, αλλά την πεθερά του κυρίου Αβραμόπουλου την διόρισα εγώ με παράκλησή του. Το ήθελα να σας πω για την πεθερά του, αν ίσχυε. Όσον αφορά στα μειωμένα ή δωρεάν νοσήλια σε αναβαθμισμένες θέσεις του νοσοκομείου, για τις οποίες εκκρεμεί εις βάρος του κατηγορία, ανέφερε ότι δεν ήταν μόνο τα πολιτικά πρόσωπα που το ζητούσαν, αλλά ακόμα και η Μητρόπολη. Πάρα πολύ το ζητούσαν, ε? Ναι. Ή το θεωρούσανε αυτονόητο κάποιοι. Ναι, και εσείς υποκύπτατε σε αυτή την αυτονοησία. Είπα, κάπου δεν θα έπαιρνα κανένα οπλοπολιβόλο
να σκοτώσω τη μισή Βουλή και τη μισή κυβέρνηση. Σε ερώτηση για αιχμές που ακούστηκαν για την αξιοπιστία του ως μάρτυρα, επειδή είναι υπόδικος, ο κ. Μαρτίνης απάντησε ότι η βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, μπορεί να ρωτήσει την πρόεδρο του κόμματός της, κυρία Γεννηματά, αν είναι αξιόπιστος. Παράλληλα, ο κ. Μαρτίνης άφησε αιχμές σε σχέση με την προφυλάκησή του και για την εξέταση μαρτύρων. Όταν ο κ. Ανακριτής με προφυλακίζει χωρίς να έχει καλέσει κανέναν μάρτυρα και μετά από 13 μήνες τον άνθρωπο, έχω οικογένεια και φοβάμαι. Δεν αναφέρω όνομα. Είναι γνωστό. Τον άνθρωπο που έφτιαξε τον σου, που φτιάχτηκε τον θεωρώ παιδί μου ακόμα, αλλά δεν τον βλέπω. Δεν τον έχει καλέσει για μάρτυρα. Κάτι σάπιο υπάρχει το βασίλειο της Δανημαρχίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντώνης Βαλομενάκης, γνωστοποίησε στην Επιτροπή ότι αναζητήθηκε το CD με τα ονόματα των ατόμων που νοσηλεύτηκαν δωρεάν, βρίσκεται στην Οικονομική Αστυνομία για έρευνα και αναμένεται να δοθεί και στην Εξεταστική. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος ανέφερε ότι ο οικονομικός διευθυντής του νοσοκομείου γνωρίζει για τις δωρεάν νοσηλείες, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να διερευνηθεί αν το νοσοκομείο έστειλε ειδοποιητήρια στους οφειλέτες και αν καταλογίστηκαν οι οφειλές τους στις εφορίες. Προβληματισμό για το αν θα μπει η Επιτροπή σε ονοματολογία για τα 17.000 άτομα που αναφέρονται στο CD χωρίς να υπάρχει εκτίμηση της οικονομικής αστυνομίας, εξέφρασε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Γιοργαντάς. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η εισηγήτρια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, έκανε λόγο για διαρροές και σκανδαλοφυρικό σόου για να κρύβεται το φιάσκο της διαπραγμάτευσης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Απαντώντας, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρος Λάπας, ανέφερε ότι ο κ. Μαρτίνης είναι μεν υπόδικος, αλλά δεν μπορεί να αγνοηθούν παντελώς όσα καταγγέλει. Σε ό,τι αφορά αυτό το σόου, θα πρέπει να δούμε. Επειδή πάμε για τρίτη μέρα να ασχοληθούμε με τον βασικό μάρτυρα που όμως δεν πάβει να είναι υπόδικος και κατηγορούμενος, θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, μετά να εξεταστούν οι υπουργοί και οι εργαζόμενοι. Η επίκληση της ιδιότητας του κατηγορουμένου, του κυρίου Μαρτίνη, γιατί κύριος είναι για μας, μάρτυρας είναι, δεν μπορεί από μόνο αυτή η ιδιότητα να συνάγεται παραχρήμα, ανεφετέρω. Το γεγονός ότι ό,τι λέει εδώ πέρα πρέπει να το πετάξουμε στον καλάθι των αχρήστων. Ένταση προκλήθηκε και μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Γιοργαντά με προσωπικούς χαρακτηρισμούς και αντεγκλήσεις. Έτσι ανέβηκαν οι τόνοι, όπως λοιπόν, στην Επιτροπή. Ναι. Εξεταστική Επιτροπή. Πριν προχωρήσουμε, να πούμε μία τελευταία είδηση σχετικά με την. Είχαμε μία απόφαση, έτσι, σε κάθε δυνατή προσπάθεια που να συντηρεί στην επικαιρότητα το ζήτημα με το πόθεν έσχη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Επιδίδοντας στελέχη της κυβερνητικής παράταξης, αυτή είναι μία ανακοίνωση. Η ουσία της είδησης είναι. Είναι το θέμα με το πόθεν έσχη του κ. Μητσοτάκη και της συζύγου του. Όπου τώρα βγήκε μία απόφαση πως οι πολιτικοί δεν υποχρεούνται να συμπεριλαμβάνουν στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης των την ενδιαστάση σύζυγό τους για όσο διάστημα διαρκεί η διάσταση. Mm-hmm. Και έτσι κλείνει και το θέμα αυτό που έχει ανοίξει και μπαίνει στο αρχείο και θα ισχύει από εδώ και πέρα για τα επόμενα πόθεν έσχεση. Για τους υπόλοιπους πολιτικούς. Όποιους είναι ενδιαστάσεις, τέλος πάντων. Μάλιστα. Είναι λοιπόν απόφαση εισήγηση του ανώτατου δικαστή. Λοιπόν, μάλιστα, αυτή είναι η είδηση. Έτσι, πάμε παρακάτω. Να πάμε στη συζήτησή μας στην κυρία Χαρά Καφαντάρη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, που έχουμε μαζί μας την πρωινή ανάγνωση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Καφαντάρη. Και όλες που μας παρακολουθούν. Που είστε μαζί μας σήμερα, 15 Ιουνίου, το λέμε μέρες. Από αρχές του Ιουνίου. Και πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, να το πούμε και αυτό. Πολύ σημαντική η επιτροπή, αυτή η επιτροπή. Έχει 6 υπουργεία. Μάλιστα. Έχετε αντικείμενο 6 υπουργεία με πολύ μεγάλο. Παραγωγικά. Με πολύ σημαντικό έργο. Σημαντικό με την έννοια της παραγωγικής ανασυγκρότησης που είναι το ζητούμενο σήμερα για την Ελλάδα. Σωστά. Να δούμε αν θα περάσουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση μετά από το σημερινό Eurogroup και αν θα έχουμε συμφωνία μέτρα παρέμβασης για το χρέος. Επιτρέψτε μου πριν τοποθετηθώ για το θέμα των φλέγων, ναι, γιατί ναι, το ζήτημα όλοι είμαστε στραμμένοι στο Eurogroup το απόγευμα, να πω ότι σε σχέση με αυτό που είπατε, την παραγωγική ανασυγκρότηση κλπ., είναι καθοριστική και από την άλλη μεριά έχουν γίνει και κάποια βήματα. Χωρίς να μιλάμε για πανηγυρισμούς, υπάρχουν δείκτες της οικονομίας συγκεκριμένοι, οι οποίοι αναφέρουν ότι υπάρχει κίνηση και αν θέλετε υπάρχουν ζωντανές δυνάμεις στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας, οι οποίες κινούνται, αντέξανε αυτά τα χρόνια και θέλουν αυτό το κάτι λίγο
που λέμε, για να εκτοξευτεί αναπτυξιακά ακόμα περισσότερο. Και αυτό, ξέρετε, είναι σημαντικό, αυτές τις ζωντανές δυνάμεις της οικονομίας να ενισχυθούν και να τους δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουν. Αυτό είναι το ζητούμενο και πιστεύω ότι μια καλή λύση, ένας καλός συμβιβασμός στα θέματα τα οποία μας απασχολούν, διαπραγμάτευση, αξιολόγηση, το θέμα του χρέους που είναι πολύ σοβαρό, ένας καλός συμβιβασμός θα βοηθήσει στο κλίμα αυτό της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, ούτως ώστε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο αναπτυξιακά, γιατί επιτρέψτε μου, αυτό είναι και το ζητούμενο. Ναι, και όταν λέμε ανάπτυξη, ναι, μιλάμε θέσεις εργασίας, επενδύσεις, και είναι πολύ σημαντικό για όλους, γιατί η ανεργία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, πιστεύω. Αυτό. Αλλά εδώ έχουμε μπροστά μας ένα Eurogroup, έτσι, να πάμε στην επικαιρότητα. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Λοιπόν, βέβαια, αυτό είναι το θέμα μας. Εκεί περιμένουμε να έχουμε, θα πάρουμε μεν τη δόση, είπαμε στην αρχή τι θα πάρουμε, να δούμε τώρα αυτά που είναι τα ερωτηματικά. Χρέος, QE και το θέμα της ανάπτυξης που έβαλε η Γαλλία στο τραπέζι. Εάν αυτά δεν τα πάρουμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα σας? Κάνατε ρεπορτάζ και πριν και είπατε και για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και τα λοιπά. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι κρίσιμο το σημερινό Eurogroup πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια. Αν θέλετε, δεν συζητιέται θέμα να αποφύγουμε τη χρεοκοπία της χώρας. Αλλά αυτό που συζητιέται και είναι πολύ σοβαρό είναι πώς η χώρα μας συντεταγμένα θα μπορέσει να βγει στις αγορές. Δηλαδή, η όποια απόφαση πάρθει σήμερα ή σε κάποια άλλη διαδικασία αργότερα, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι βλέπουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, έτσι, και ένα άτυπο όργανο. Ναι, ναι, στις 22 Ιουνίου πότε είναι, που θα συζητήσει το θέμα του χρέους. Λοιπόν, το σημαντικό λοιπόν είναι αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μία, εγώ τουλάχιστον, συγκρατημένη αισιοδοξία, αυτό το έλεγα πάντοτε, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί ξέρετε, δεν πρέπει να υποτιμάμε και το διεθνή παράγοντα και αν θέλετε όλο αυτό το διάστημα και τη στάση που κρατήσανε κορυφαίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια η Γαλλία έδειξε και έμπρακτα, να το πω έτσι, και με τη συγκεκριμένη πρόταση την οποία έκανε, ότι θέλει να βοηθήσει η Ελλάδα να βγει στις αγορές και να περάσει στο επόμενο βήμα. Έχουμε, όπως αναφέρατε πριν στο ρεπορτάζ, και τον κύριο Μοσχοβίση με τις δηλώσεις τις οποίες έκανε. Όλα αυτά είναι ένα τοπίο το οποίο βοηθάει τη χώρα μας και δεν το είχαμε παλιά. Βέβαια, ο κύριος Σόιμπλε και η Γερμανία ακολουθεί μία τακτική η οποία βέβαια καθόλου δεν βοηθάει, θα έλεγα, έτσι. Και μάλιστα και με τρόπους και με δηλώσεις οι οποίες δεν βοηθάνε καθόλου. Μα και από το Βερολίνο χθες ξεκάθαρα υπόθηκε πως το θεσμικό όργανο, το αρμόδιο για μας, είναι το Eurogroup, τέλος. Άσχετα, ναι, τι λένε οι φωνές δεξιά και αριστερά, ναι, εντός, εκτός, ναι, Ευρώπης, Ελλάδος και άλλων χωρών. Είναι η Σύνοδος των Υπουργών, ναι, Οικονομικών. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι φαίνεται πως η χώρα και το σημερινό Eurogroup που είναι κρίσιμο έχει πέσει στο ρήγμα του γερμανογαλλικού, γαλλογερμανικού άξονα που έτσι κι αλλιώς έχει σπάσει. Από τη μία έχουμε τους σκληροπυρηνικούς από τη Γερμανία που τραβάνε και από την άλλη έχουμε τη γαλλική πλευρά και τη διάθεση για να βοηθήσει, όπως είπατε. Είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι. Σίγουρα δεν είμαστε στην καλύτερη φάση που μπορούσαμε να είμαστε, αλλά υπάρχουν και οι αποφάσεις. Και όταν η Ελλάδα έχει τηρήσει, και αυτό το λένε όλοι, και εκτιμάμε ότι θα αποτυπωθεί σήμερα και στην απόφαση του Eurogroup, ανεξάρτητα του θέματος του χρέους, ότι τα προαπαιτούμενα και ό,τι άλλο ζητήθηκε, η Ελλάδα ήταν εντάξει, δηλαδή τα ακολούθησε. Αυτή τη στιγμή πρέπει και από την άλλη πλευρά να γίνει μία αντίστοιχη κίνηση. Και αυτό, ξέρετε, βοηθάει και διαπραγματευτικά. Δηλαδή, αν δεν είχαμε και το υπερπλεώνασμα του 16, αν δεν είχαμε τα στοιχεία που δείχνουν τώρα ότι αντί για ύφεση έχουμε οριακά ανάπτυξη, κάποια άλλα, όλα αυτά είναι στοιχεία, όπλα, σε εισαγωγικά, στα χέρια της ελληνικής πλευράς. Και έχουμε όμως και την απόφαση περσινή του Eurogroup, η οποία μιλούσε για βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Δηλαδή δεν μπορούμε τις αποφάσεις αυτών των οργάνων έτσι να τις πετάμε και να μην τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Ήδη τα βραχυπρόθεσμα λειτουργούν. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι περιγραφή
των μεσοπρόθεσμων μέτρων, γιατί είναι σημαντικό να συμμετάσχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Απ' την άλλη μεριά, από ό,τι γνωρίζω, θα είναι και η κυρία Λαγκάρτ σήμερα, δηλαδή δίνεται μία βαρύτητα ιδιαίτερη. Η παρουσία της είναι σημαντική. Είναι σημαντική, αλήθεια. Και αν θέλετε, εκτιμώ ότι σηματοδοτεί και κάτι, δηλαδή ότι μπορεί να συμμετάσχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άσχετα με χρηματοδότηση ή όχι, αλλά να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, κυρία, και κυρία, να δημιουργήσει, ναι, προϋποθέσεις την πορεία. Κοιτάξτε, κυρία Καφαντάρη, βέβαια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τελικά θα συμμετάσχει με ρόλο συμβούλου μέχρι, ακριβώς, να διευθετεί το θέμα του χρέους. Ναι. Ωστόσο, τι γίνεται τώρα. Οι ξένοι απομυζούν την οικονομία μας. Έτσι. Δεν μπορεί να πέσει χρήμα στην οικονομία, οι τράπεζες να δώσουν χρήματα στην οικονομία. Μας κρατάνε τα κέρδη από τα ομόλογα τα οποία αυτό έπρεπε να μας δώσουν πίσω. Έτσι. Δεν μας δίνουν τη δόση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει υποχρέωση να δώσει χρήματα. Δεν τα έχει δώσει εδώ και 2 χρόνια. Όλα αυτά τα χρήματα, μιλάμε για δισεκατομμύρια τώρα. Εάν πέφτανε στην αγορά, βεβαίως αυτό που λέτε εσείς το ζητούμενο σαν πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, θα υπήρχε δυνατότητα να δοθούν χρήματα αναπτυξιακά και να μπορούσε να πάρει μπροστά αυτή η μηχανή. Γιατί αυτή η θα δοθούν σε σχέση με την ολοκλήρωση αξιολόγησης και θα δοθεί και μία δόση ενισχυμένη. Αντί για 7, θα πάει στα 9. Μπορεί να πάει και 10. Τα αισιόδοξα σενάρια. Εκεί γύρω, ναι. Για να αποπληρωθούν. Τώρα αυτό πρέπει να το λέμε. Είναι επιχειρήσεις στους οποίους χρωστάει το δημόσιο. Δεν είναι μικρό πράγμα, ναι, αυτό. Έτσι, και για τη δραστηριότητά τους την ίδια. Δηλαδή το δημόσιο οφείλει σε πολίτες, σε επιχειρήσεις, έτσι, να γίνει αποπληρωμή αυτή των χρεών. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και βέβαια να πληρωθούν και οι υποχρεώσεις οι οποίες υπάρχουν. Εμείς θέλαμε μία περιγραφή έστω των μεσοπρόθεσμων μέτρων, τα οποία όλα αυτά θα υλοποιηθούν σε σχέση με το χρέος μετά το 18, γιατί το ζητούμενο είναι αυτό, να μπορέσουμε μετά το 18, από τον Αύγουστο και μετά, να αποτινάξουμε σε ένα βαθμό την επιτροπή στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε. Mm-hmm. Αυτό θα έλεγα. Πολύ συγκρατημένα αισιόδοξη, γιατί υπάρχει και το δεύτερο βήμα που είπαμε, τη Σύνοδο Κορυφής και αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός. Αλλά θα το δούμε, θα το δούμε. Για σήμερα διάβαζα τα site και τα πρωτοσέλιδα, ενώ από την πλευρά την ελληνική, από το Μέγαρο Μαξίμου, από την κυβέρνηση, υπάρχει έτσι μια συγκρατημένη αισιοδοξία, όπως λέτε, απ' έξω, στη Βρυξέλλη, στο Λουξεμβούργο. Είναι πολύ αισιόδοξοι, τα έχουν βάλει κάτω, τα έχουν συμφωνήσει, φτιάχνουν, κάνουν προεργασία, ετοιμάζουν τα χαρτιά για να πάμε στις 4, ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Κουλιαράκης, να ξεκινήσει ο Γιώργος να τα συζητήσουμε. Βλέπουμε ότι το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και φαίνεται πως δεν θα ικανοποιηθεί μόνο με την απόφαση για εκταμείευση της δόσης. Δεν είναι μόνο αυτό, ναι, γιατί κάναμε έναν αγώνα και συνεχίζουμε διαπραγματευτικά. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση γενικότερα έκανε σημαντική προσπάθεια να διεθνοποιήσει ακόμα περισσότερο το θέμα του ελληνικού χρέους, που είναι καθοριστικό για την οικονομία μας από εδώ και πέρα. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είσαι απόλυτα ικανοποιημένος μόνο με το ζήτημα της εκταμείευσης της δόσης και της αξιολόγησης, που στο κάτω-κάτω, αφού τα ακολουθήσαμε όλα, ψηφίσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και κάτι ουρές που είχαν μείνει κλπ. Εντάξει, θα έλεγα σε ένα βαθμό, επιτρέψτε μου την έκφραση, και αυτονόητο πια. Έτσι. Ναι, κυρία, το ζήτημα είναι να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με αυτό που λέγεται χρέος. Σκοπός μας, όπως λέτε, είναι να βγούμε στις αγορές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή, αν βγούμε στις αγορές, θα δανειστούμε με περίπου λίγο κάτω από το 5%. Είδα χθες ότι τα ομόλογα πέσανε κι άλλο. Λίγο βέβαια. Αυτό δείχνει κάτι. Κυρία Καφαντάρη, ακούστε τώρα. Ο λόγος που πέσανε, γιατί πρέπει να βλέπουμε και τις λεπτομέρειες, ήταν από μια δήλωση που έκανε ο Σόιμπλε. Έκανε δήλωση αισιοδοξίας ο Σόιμπλε και αμέσως πέσανε τα ομόλογα. Που σημαίνει ότι οι αγορές. Είναι ψυχολογία. Ναι, είναι ψυχολογία ακριβώς. Περιμένουν δηλαδή οι αγορές, έστω από αυτό το γύρο, να βγει κάτι θετικό, έστω με ορισμένα παράθυρα ερωτηματικών, για να μπορέσουν. Αυτό ζητάμε. Αυτό ζητάμε και αυτό πρέπει να επιτύχουμε. Και αυτή θα είναι και η προσπάθεια η οποία γίνεται. Μάλιστα. Οψόμεθα. Ναι, δεν μπορούμε πολλά πράγματα σήμερα, γιατί σήμερα όλα είμαστε εν αναμονή, όλοι, ναι, και εσείς, και δημοσιογραφικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Μετά τις 4 θα αρχίσουν να βγαίνουν οι πρώτες ειδήσεις και οι πρώτες δηλώσεις και ίσως, ας ελπίσουμε, και η συμφωνία να επιτευχθεί. Θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε, γιατί είπαμε αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε άλλο, να πάμε λίγο στο έργο της Επιτροπής, να μας πείτε το επόμενο διάστημα, εάν περιμένουμε από τα παραγωγικά υπουργεία σημαντικές νομοθετήματα. Από το Υπουργείο, ναι, Ανάπτυξης, mm-hmm, περιμένουμε νομοσχέδια. Είναι και ένα νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο, που έχει γίνει σοβαρή διαβούλευση,
Περιμένουμε ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει να κάνει με τα ευπαθή προϊόντα, τις ελληνοποιήσεις κλπ. Και χθες έγινε και μια σύσκεψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο πυλώνας ο αγροδιατροφικός είναι το πολύ σημαντικό κομμάτι στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Επίσης, νομίζω, θα υπάρξει και ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό είναι, και αυτό, γιατί έχουμε το ίδιο περίπου που άνοιξε. Ακριβώς, πολύ σημαντικό. Έχουμε και το πολύ σημαντικό, επιτρέψτε μου, και αυτό είναι και ένας τομέας που ασχολούμαι ιδιαίτερα, από το Υπουργείο Ενέργειας, τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο και αναπτυξιακό και δίνει λύσεις σε πολλά ζητήματα. Τι θα περιλαμβάνει λίγο έτσι για να δηλαδή, μιλάμε για τη δυνατότητα αναπτυξιακών συνεταιρισμών, ενεργειακών, όχι αναπτυξιακούς, ενεργειακών συνεταιρισμών, αυτοπαραγωγή, διάθεση ενέργειας, εξοικονόμηση. Δηλαδή, είναι ένα κομβικό νομοσχέδιο αυτό το οποίο θα έρθει. Μάλιστα. Αυτά είναι τα άμεσα, δηλαδή, που γνωρίζω. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν το ναυτιλίας έχει κάτι, ας πούμε, δεν ξέρω. Είχαμε καλεσμένο τον κύριο Μανιάτη, ο οποίος αναφέρθηκε στον ορυκτό μας πλούτο, τους υδρογονάθρακες και τα αποθέματα που υπάρχουν, τα οποία, σύμφωνα με το νομοσχέδιο το οποίο ήδη είναι σε ισχύ, όλα τα έσοδα από αυτό θα πήγαινα στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Λοιπόν, κοιτάξτε, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω δύο πράγματα. Καταρχάς, οι μύθοι, οι οποίοι καλλιεργούνται χρόνια, ότι η χώρα μας θα βγει από την κρίση και από τα δάνεια και τα μνημόνια, αξιοποιώντας τα πετρέλαια, έτσι, είναι μύθοι. Τι θέλω να πω. Με σοβαρότητα, με προσοχή, προχωρούμε στην αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας. Για να προχωρήσουμε και να πούμε ότι έχουμε άντληση πετρελαίου φυσικού αερίου, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 7-8 χρόνια, γιατί είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Εκτός από τα σεισμικά και τις έρευνες, είναι οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις. Είναι πολλά πράγματα και τα λέω γιατί τυχαίνει να είμαι και γεωλόγος. Απ' την άλλη μεριά να πούμε ότι η κυβέρνηση προχώρησε και στην υπογραφή πριν από ένα μήνα περίπου για 3 οικόπεδα στο Ιόνιο. Απ' την άλλη μεριά μεγάλες εταιρείες παγκοσμίου εμβέλειας στον τομέα ενδιαφέρονται και για την Νότια Κρήτη. Mm-hmm. Αυτά δείχνουν πραγματικά το ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει και το επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει στη χώρα μας στον τομέα αυτό, αλλά η κυβέρνηση τα βήματα τα οποία κάνει χωρίς success story, χωρίς πανηγυρισμούς, το τονίζω αυτό, είναι προσεκτικά. Και να ήθελα να πω επίσης ότι όλα αυτά γίνονται επειδή κάποιοι μιλάνε για το success story της δικής τους κυβέρνησης, ξεχνώντας ότι πια έχουμε μια άλλη κυβέρνηση στη χώρα. Η κυβέρνηση αυτή προχώρησε και στην ενσωμάτωση της οδηγίας 30 που αφορά το προστασία του περιβάλλοντος από εξορίξεις υπεράκτιες υδρογων ανθράκων. Δηλαδή ακολουθούμε όλες τις δυνατές, αν θέλετε, προφυλάξεις και θεσμικό πλαίσιο, ούτως ώστε να μην είναι σε αντίθεση με αυτό που λέμε. Κυρία Καφαντάρη, και αυτό αναδεικνύει η τελευταία προσφορά, με αυτό θα κλείσω, ότι που υπάρχει για την Νότια Κρήτη μεγάλων εταιριών διεθνών, δείχνει πόσο η κυβέρνηση και πώς προσεκτικά προχωρούμε στο θέμα και πώς το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο και το κλίμα εμπιστοσύνης γενικότερα. Μάλιστα. Που αρχίζει να αποκαθίσατε στην ελληνική πολιτεία είναι μεγάλο. Μένουμε σε αυτά, κυρία Καφαντάρη, ο χρόνος μας πιέζει. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα θα έλεγα να δούμε τον διορισμό που έγινε στις θέσεις του Αντιπροέδρου και των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής Λιμένος. Έγινε κατά πλειοψηφία η έγκριση. Να δούμε ακριβώς τι έγινε και νομίζω με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα αποχαιρετήσουμε από την πρωινή ανάγνωση και αμέσως μετά ακολουθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος με επίκαιρες ερωτήσεις. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Σχετικά με τη νέα διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων. Η συζήτηση ξεκίνησε με την τοποθέτηση της Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Τασίας Χριστοδουλοπούλου, η οποία ενημέρωσε τη διάσκεψη πως η εισήγηση της Επιτροπής είναι θετική κατά πλειοψηφία. Σε παρέμβαση, το Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, τόνισε πως κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια γενικότερη συζήτηση για τις 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες ρυθμιστικές αρχές, αλλά και για τις υπόλοιπες αρχές, καθώς και για τον τρόπο εκλογής τους. Αρνητικά τοποθετήθηκαν η Νέα Δημοκρατία με τον Νικήτα Κακλαμάνη να σημειώνει πως ο προτινόμενος πρόεδρος της ΡΑΛ είναι επιστημονικός σύμβουλος του Υπουργού Ναυτιλίας,
Εξαίρεσε μόνο τον διορισμό του κυρίου Κορκίδη, για τον οποίο ψήφισε παρόν. Αρνητικά ψήφισαν η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η Χρυσή Αυγή και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καθώς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης. Ενώ παρόν ψήφισαν το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρώων. Από το Ποτάμι, ο Σπύρος Λυκούδης εξαίρεσε το διορισμό του κυρίου Χλωμούδη, για τον οποίο τοποθετήθηκε θετικά.